Οξύνθηκαν τα πνεύματα στη Βουλή με επίκεντρο το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και το τμήμα Άγιος Νικόλαος Νεάπολη, που αναμένεται εντός των ημερών να συμβασιοποιηθεί. Οι τόνοι ανέβηκαν στη διάρκεια της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, να επιδίδονται σε ένα έντονο διάλογο, επαναλαμβάνοντας το μοτίβο της αντιπαράθεσης σχετικά με το ποια κυβέρνηση προχώρησε ή όχι το έργο. Παραλάβαμε λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουν, ένα έργο το οποίο ήταν προβληματικό, σχεδιασμένο στο πόδι και μέσα σε πραγματικά πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα το κάναμε πράξη. Συνεχίζεται αυτό ακριβώς που σχεδίασε ο Χρήστος ο Σπύριτζης. Και τι κάνετε? Λειτουργείτε ως η κλασική Νέα Δημοκρατία και η κλασική δεξιά του παρελθόντος. Η πολιτική κόντρα επεκτάθηκε και στο κόστος του έργου, που όπως υποστήριξαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για ανεξήγητο λόγο διπλασιάστηκε, φτάνοντας από τα 72 τα 186 εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας αιχμές για μεθόδευση με σκοπό την επιβολή διοδίων και σε αυτό το τμήμα του νέου ΒΟΑΚ, το οποίο όπως πρόσθεσαν θα υλοποιηθεί ως δημόσιο αμυγός έργο. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν στο ίμιση αυτού, 72 εκατομμύρια συν ΦΠΑ, και έχουμε φτάσει στα 186 εκατομμύρια ευρώ. Άρα είναι νομίζω εύλογο το ερώτημα και θα ήθελα μια απάντηση. Τι ήταν αυτό που δημιούργησε αυτές τις συνθήκες? Όταν μιλάμε για την ίδια, ο δρόμος είναι ως έχει, χάραξη παραμένει. Δόθηκε ένα έργο με 186 εκατομμύρια ευρώ και 7% μόνο έκπτωση, το πήρε ο άκτορας, προσέφυγαν μικρές εργολαβικές εταιρείες προς την ανεξάρτητη αρχή προδικαστικών προσφυγών και ξαφνικά αποσύρθηκαν. Τους ήρθε η θεία, κοιμήθηκαν το βράδυ, τους ήρθε η θεία φώτιση και αποσύρθηκαν. Πώς αποσύρθηκαν, θα το πω εγώ ευθέως. Διότι έπεσε κολόκουρο, δηλαδή μαύρη αμοιβή από την εταιρεία η οποία μειοψήφισε στο έργο για να αποσυρθούν. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμαλής είπε ότι τα εργοτάξια θα μπουν στο τμήμα Νεάπολη Αγίος Νικόλαος μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ότι ακολουθεί το έργο ΣΔΙΤ Χερσόνησος Νεάπολη, ενώ για το μεγάλο τμήμα Χανιά Χερσόνησος ανέφερε ότι μέχρι τις αρχές του 2023 θα υπάρχει ανάδοχος για να προχωρήσει η σύμβαση παραχώρησης. Το έργο του ΒΟΑΚ δεν είναι απλά μία σκέψη, δεν βρίσκεται στη θεωρία των εξαγγελιών, δεν βρίσκεται στη θεωρία της προκήρυξης ενός διαγωνισμού για εκδήλωση ενδιαφέροντος, απλά, χωρίς τεχνικό δελτίο, χωρίς οριμότητα μελετών, αλλά είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και υλοποιείται. Είναι χειροπιαστά αποτελέσματα επίμονης, επίπονης και μελετημένης δουλειάς. Είναι αποτελέσματα της μεθόδου Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ΒΟΑΚ είναι μέρος του συνολικού σχεδιασμού, αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις, για να βρουν διέξοδο λιμνάζοντα κεφάλαια σε συνθήκες κρίσης. Εμείς ως Μέρα 25, ως κριτικοί, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μπουν διόδια, διότι ξέρετε, σε τέτοιο δρόμο δεν είναι ο χρήστης μόνο ο οποίος, ο χρήστης του ΒΟΑΚ, που θα κερδίζει από το ΒΟΑΚ, είναι όλη η Κρήτη.